Λοιπόν, πάμε στην τέταρτη συνέντευξή μας. Καλησπέριζω τον υποψήφιο Δήμαρχο Αθηναίων και καθηγητή ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τον κύριο Χάρη Δούκα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε εδώ μαζί μας. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο για αυτά. Ούτως ή άλλως μπαίνετε στην αυτοδιοίκηση, τρέχετε την υποψηφιότητά σας για τον πρώτο Δήμο της χώρας. Όλο αυτό που αυτές τις μέρες κουβεντιάζουμε, τα αντιπλημμυρικά, πόσο σηκώνουν, πού ήταν το κράτος, αν μπορούσε να γίνει κάτι παραπάνω, πώς το αντιμετωπίζετε εσείς, πώς την προσεγγίζετε? Ζούμε σε συνθήκες κλιματικής κρίσης και η Μεσόγειος και η Αθήνα είναι στο, και η Ελλάδα βεβαίως είναι στο επίκεντρο της κλιματικής κρίσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τρέχει με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα η κλιματική αλλαγή από τις άλλες περιοχές του πλανήτη. Και αυτό το βλέπουμε πολύ έντονο φέτος, όπου σε ένα μήνα είχαμε νεκρούς και ακραίες καταστροφές από πυρκαγιές και από πλημμύρες. Και αυτό δείχνει, αν θέλετε, ότι πρέπει πολύ γρήγορα να μετασχηματίσουμε τις πόλεις μας, να τις θωρακίσουμε, και δεν μπορεί να συνεχίσουμε μία λογική ράβε ξύλωνε με αποσπασματικά μέτρα και δράσεις εδώ και εκεί, διότι θα τα παίρνει η πρώτη καταιγίδα και η πρώτη πλημμύρα. Χρειάζεται λοιπόν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ανθεκτικές πόλεις, οι οποίες δεν θα πλημμυρίζουν και οι οποίες θα δημιουργούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στους πολίτες. Είπα και για την Αθήνα ότι είμαστε 2023 και δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε ποια είναι τα δίκτυα ομβρίων υδάτων. Δεν έχει γίνει καταγραφή. Είμαστε 2023 και δεν ξέρουμε αν και σε ποιες περιοχές επαρκούν αυτά τα δίκτυα και αν χρειάζονται επιπλέον ενισχύσεις ή όχι. Υπήρχε μια μελέτη που είχε εγκριθεί το 2019 με αρκετά εκατομμύρια για να σχεδιαστεί, να καταγραφεί η υπάρχουσα υποδομή και τα δίκτυα και να σχεδιαστεί το σχέδιο θωράκισης, και δεν προχώρησε. Δεν προκηρύχθηκε ποτέ. Αντίθετα, επιμέρους έργα αντιπλημμυρικά εδώ και εκεί, τα οποία, όπως βλέπετε, με τις εικόνες ντροπής, με τον Ευαγγελισμό, τη Βασιλή Σοφίας και γυναίκες να κρατιούνται για να μην τους πάρει το ρέμα στη Βασιλή Σοφίας και στον Ευαγγελισμό, ξαναλέω, δείχνουν ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Και βεβαίως είναι και τα αυτονόητα. Δηλαδή δεν έχουμε καθαρίσει τα φρεάτια. Συζητάμε, δεν έχουμε καθαρίσει τα φρεάτια, ενώ έχει γίνει χαμός με τον Βόλο και ενώ έρχεται η καταιγίδα και έχουμε πλήρη ενημέρωση, και δεν ήταν και τόσο σκληρή όπως ήταν στη Λάρισα και στη Θεσσαλία, ότι εν πάση περιπτώσει θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Και συζητάμε επίσης το 2023 για περιοχές όπου νερό και λίμματα είναι στον ίδιο αγωγό, στα ίδια δίκτυα. Άρα νομίζω ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε μπροστά μας και η Αθήνα αξίζει πολύ καλύτερα πράγματα και νομίζω ότι δεν έχει και χρόνο να χάσει. Πρέπει να υπάρξει αλλαγή κατεύθυνση τώρα. Επειδή όμως αυτό που λέτε ακούγεται πολύ ωραίο, αλλά αν πάμε να δούμε τι μπορεί να αλλάξει και πώς, δεν είναι λίγο σύνθετο? Δηλαδή λέτε ότι όντως αυτό το είχα ξεχάσει, ότι είναι στους ίδιους αγωγούς, στα ίδια δίκτυα, όχι στις ίδιες σωλήνες. Ακριβώς, στα ίδια δίκτυα. Λίμματα και νερό. Τι μπορεί να γίνει γι' αυτό? Αυτά έγιναν το 50. Θα σκάψουμε όλη την Αθήνα? Σωστά, να υπάρξουν λοιπόν συγκεκριμένα χρηματοδότηση και προγράμματα να αλλάξουμε αυτές τις υποδομές. Ξέρετε, έχει φτιαχτεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το δεύτερο είναι η ανθεκτικότητα. Και η ερώτηση είναι πόσα λεφτά προδιαγεγραμμένα για την ανθεκτικότητα έχουν δοθεί στο Δήμο Αθήνας και πόσα λεφτά έχουν δοθεί σε άλλες δραστηριότητες, σε έργα βιτρίνας ίσως. Νομίζω ότι η προσπάθεια που έχει γίνει μέχρι τώρα αφορά σε έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την επιφάνεια και όχι με το υπόβαθρο, με τα θεμέλια της πόλης. Προσπαθούμε να αλλάξουμε, δηλαδή, την πρόσωψη, αν θέλετε, ενός κτηρίου και δεν φτιάχνουμε τα θεμέλια, με αποτέλεσμα όλο το κτίριο πια να σύεται και να υπάρχει κίνδυνος να γκρεμιστεί. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το εξής. Μιλάμε για έναν Δήμο, την πρωτεύουσα βεβαίως της χώρας, ο οποίος έχει πάρα πολλές δυνατότητες οικονομικές. Δεν είμαστε σε οικονομική κρίση. Έχουμε πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις. Τα οικονομικά του Δήμου ήταν νοικοκυρεμένα πριν αναλάβει ο κύριος Μπακογιάννης. Και βεβαίως υπάρχουν πολλά νέα εργαλεία και χρηματοδοτήσεις και ευρωπαϊκές ευκαιρίες. Και αντί για αυτό, ενώ άλλες πόλεις μετασχηματίστηκαν και μεγάλες πόλεις, δεν συζητάμε τώρα μικρές πόλεις πιλότους εδώ και εκεί, το Παρίσι, το Μιλάνο, η Μαδρίτη, η Βαρκελόνη, μέσα στην πανδημία και αμέσως μετά έχουν αλλάξει τελείως το κέντρο τους και τις γειτονιές τους. Εδώ συζητάμε 3-4 χρόνια αν ένας δρόμος θα έχει ζαρντινιέρα ή φίνικα ή πλάτανο και τίποτα από όλα αυτά.
και αν τελικά θα υπάρξει μια μικρή διαπλάτηση σε, ξαναλέω, ένα δρόμο που έχει πεζοδρόμια και σε καλή κατάσταση, ενώ υπόλοιπες περιοχές, γειτονιές ολόκληρες, έχουν τρομακτικό πρόβλημα με τα πεζοδρόμια τους. Πώς θα φανταζόσασταν λοιπόν εσείς τον μετασχηματισμό της Αθήνας? Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τις γειτονιές και να προχωρήσει η αλλαγή αυτή από τις γειτονιές και να αγκαλιάσει όλη την πόλη. Mm-hmm. Και να πω έτσι 2-3 νούμερα που μου έχουν κάνει εντύπωση. Ξεκινώντας λοιπόν από τα πεζοδρόμια, είχε πει ο κύριος Μπακογιάννης το 2019 ότι θα αλλάξει, θα ενισχύσει, θα αναβαθμίσει το 80% των πεζοδρομίων. Στη συνέχεια το 2020 είπε 200.000 τετραγωνικά μέτρα, θα τα αναβαθμίσει, θα τα ενισχύσει. Τελικά μάθαμε πριν λίγες μέρες ότι κοντά στα 70.000. Το 1 τρίτο δηλαδή του στόχου που ο ίδιος έβαλε αναβάθμισε. Είπε επίσης ότι για το θέμα της καθαριότητας, ότι θα προσεγγίσει στην ανακύκλωση το 20% ποσοστό ανακύκλωσης, που είναι ένα σημαντικό ποσοστό, το οποίο είναι και ένας ευρωπαϊκός μέσος όρος. Παρέλαβε 4,3 το 2019 και το πήγε στο 3,4%. Μείωσε δηλαδή την ανακύκλωση. Το λέω αυτό για να δείξω ότι η καθαριότητα, τα πεζοδρόμια και ο φωτισμός δεν ήταν στην προτεραιότητά του. Και να πω και για το φωτισμό κάτι πολύ σημαντικό, ότι το φως είναι πολύ κρίσιμο και για την ασφάλεια, για τις δύσκολες περιοχές και τις δύσκολες γειτονιές, ότι είχαν προδιαγραφεί. Μιλάω για στοιχεία απολογιστικά που ο ίδιος ο κ. Μπακογιάννης έχει δώσει τη δημοσιότητα από τον οικονομικό απολογισμό. Το 2022, 35 εκατομμύρια ήταν διαθέσιμα για οδοφωτισμό και ξέρετε πώς απορροφήθηκαν με βάση τα στοιχεία του? Μηδέν. Κοινώς τα χρήματα αυτά και πολλά άλλα πήγανε περίπατο. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε πως έχουμε μία άλλη προσέγγιση, η οποία λέει ότι θα ξεκινήσουμε από τα θεμελιώδη, από τα θεμέλια, που είναι τα φώτα, είναι τα πεζοδρόμια, είναι η καθαριότητα και είναι και κάτι άλλο που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση αρνητική, είναι τα σχολεία. Πήγα στα Εγγένεια τη Δευτέρα, σε ένα σχολείο, το 19ο γυμνάσιο στην Αχαρνών, και είναι ένα σχολείο στο οποίο είχαν πάει 200 μαθητές προσωρινά πριν 5 χρόνια, σε άθλιες συνθήκες, σε πιάνει η ψυχή σου, και παραμένουν εδώ και 5 χρόνια. Και είναι επίσης κοντά στον Γκάζι, που κατοικώ, αρκετά νηπιαγωγία, κυρίως προσχολική εκπαίδευση, που τα παιδιά κάνουν μάθημα σε containers. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές και εγώ λέω ανοιχτά σχολεία που έχουν τη δυνατότητα να είναι με μεγάλες δυνατότητες πρόσβασης και με μεγάλες δυνατότητες ασφάλειας και τελικά και ψηφιοποίησης, και τελικά το βασικό και κύριο θέμα για πάρα πολλές γειτονιές είναι να υπάρχουν σχολεία. Ναι. Αυτές οι περιπτώσεις που συζητάω είναι κοντέινερς και παλιά σπίτια εγκαταλελειμμένα, τα οποία έχουν γίνει κάποιες πολύ μικρές αλλαγές για να υποδεχθούν προσωρινά, ξαναλέω, παιδιά. Άρα και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Η εκπαίδευση που θα μπει στη δικιά μας λογική, αν είμαστε εμείς στη δημοτική αρχή, στην πρώτη γραμμή. Υποδομές. Επανέρχομαι. Καταρχάς, σε σχέση με αυτό που είπατε με το φωτισμό, το οποίο είναι κρίσιμο και ενεργειακά, δηλαδή επικαλούμε και την επιστημονική σας ιδιότητα, γιατί ό,τι αντικαθίσταται είναι λαμπτήρες με αντίσταση, ναι, και πάμε τώρα σε LED. Και πάμε σε LED. Είναι πολλά τα μέρη που έχουν αλλαχθεί, που δεν έχουν αλλαχθεί. Είναι πολλά, και μια σκελέτη για τα θέματα της ενέργειας και του περιβάλλοντος, εγώ θέλω να βάλω και μια άλλη διάσταση εκτός από την ενεργειακή, που σημαίνει και πολύ σημαντικά χρήματα που θα εξοικονομεί ο Δήμος. Δηλαδή αυτά θα δώσει κάποια χρήματα για να αλλάξεις λαμπτήρες και να βάλεις νέους πολύ ψηλής απόδοσης, άρα θα έχεις πολύ μικρή απόδοση και μετά θα εξοικονομείς για να μειώσεις τα δημοτικά τέλη. Η Αθήνα έχει πολύ ακριβά δημοτικά τέλη, ακριβότερα από το Μαρούς και την Γλυφάδα. Δηλαδή στον Κολωνό, στο Ρουφ και στα Σεπόλια πληρώνει ο κόσμος πολύ ακριβότερα δημοτικά τέλη, ξαναλέω, από την Γλυφάδα και το Μαρούς. Και τι προσφέρει η Αθήνα? Προσφέρει ποιότητα αέρα. Λοιπόν, να σε ενημερώσω ότι έχουμε από τους χαμηλότερους δείκτες σε ποιότητα αέρα σε όλη την Ευρώπη. Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο. Είναι μια πολύ σκληρή περιβαλλοντικά πόλη Αθήνα. Γι' αυτό και το κέντρο πολλές φορές, κυρίως το κέντρο αλλά και άλλες περιοχές, είναι αβίωτο. Με πολύ υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι. Και αυτός είναι ο λόγος που λέμε εμείς ότι πρέπει να αναβαθμίσουμε περιβαλλοντικά την πόλη. Διότι για εμάς το οξυγόνο είναι ζωή, δεν είναι εργολαβία. Και το τονίζω αυτό, διότι έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση για τον τρόπο που πρέπει να προχωρήσει περιβαλλοντικά η πόλη. Δεν χρειάζεται έναν μεγάλο εργολάβο και χορηγούς,
αλλά να πατήσει στα πόδια της και με τις διευθύνσεις και τους ανθρώπους της και τους επιστήμονες στο γεωπονικό και άλλα πανεπιστήμια, να χαράξει το δικό της δρόμο όπως κάνουν όλες οι άλλες πρωτεύουσες και να ενισχύσει το οξυγόνο, να μειώσει τη θερμοκρασία και να γίνει μια πόλη που μπορεί καλής να ζει με αξιοπρέπεια. Αυτό που λέμε πράσινη μετάβαση, πώς μπορεί να γίνει πιο πράσινη η Αθήνα, δηλαδή πώς θα την κάνετε εσείς? Πράσινη μετάβαση για εμάς είναι βεβαίως να δημιουργήσουμε συμπαγείς χώρους πρασίνου και λέμε 25.000 νέα δέντρα, 5.000 κάθε χρόνο με ζωντανό χώμα. Προσέξτε, λέμε για τις πλημμύρες. Οι πλημμύρες, όπως ξέρετε, για να δημιουργηθούν σφουγγάρια που να απορροφήσουν τα νερά χρειάζονται ζωντανό χώμα. Άρα, άσφαλτος, μπαζώματα, ζαρντινιέρα μόνο δεν μπορεί να απορροφήσει καθόλου το βρόχινο νερό, όχι σε ακραία καιρικά φαινόμενα, σε κανονικές συνθήκες. Γι' αυτό και τονίζουμε συμπαγείς χώροι πρασίνου. Όμως η πράσινη μετάβαση έχει και τη λογική της ενέργειας. Γι' αυτό λέμε ότι στο Δήμο της Αθήνας μπορούμε να φτιάξουμε ενεργειακές κοινότητες και με ενεργειακό συμψηφισμό εικονικό, σε κάποια περιοχή δηλαδή να υπάρξει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο οπουδήποτε στην Ελλάδα, να το έχει ο Δήμος Αθήνας. Αυτό γίνεται και σε άλλους Δήμους έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και να δίνει ρεύμα, καθαρή ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια, που παράγεται με καθαρό τρόπο, σε πολύ χαμηλή τιμή, σε 50.000 συμπολίτες μας στην Αθήνα που έχουν πρόβλημα, αντιμετωπίζουν πρόβλημα ενεργειακής φτώχειας. Άρα λοιπόν είναι μια ενεργειακή μετάβαση, μια πράσινη μετάβαση που δεν αφήνει κανένα πίσω, ότι θα είναι συμπεριληπτική και έχει μεγάλη έγνοια για τους ανθρώπους που τη μεγαλύτερη θα έλεγα ανάγκη. Έχετε υπόψη σας να γκρεμίσετε κανένα κτίριο? Σας το λέω έτσι. Όλοι πολύ. Παρακολουθώ χρόνια. Γιατί υπάρχει θέμα ελεύθερων χώρων. Σωστά. Προσέξτε, τα αυτοδιοικητικά τα παρακολουθώ χρόνια, σαν θεατής απλώς. Και έχω ακούσει πάρα πολλές φορές δημάρχους να λένε θα γκρεμίσω και θα βάλω εκεί πάρκα και ούτω καθεξής. Όμως υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα όπου μπορεί να γίνουν πράσινοι χωρίς να γκρεμίσουμε τίποτα. Ο Ελαιώνας. Ναι. Ένα πολύ μεγάλο χαμένο στοίχημα χρόνια τώρα για την Αθήνα. Αν πάτε τώρα, επίσης θα σας πιάσει η ψυχή σας και εκεί μπορεί να γίνουν εκτός από το γήπεδο που πρέπει να είναι με αρχιτεκτονικούς όρους, να είναι βιοκλιματικό με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, γύρω-γύρω να γίνει χώρος πρασίνου. Γιατί δεν προχωράει αυτό το έργο, το οποίο θα δώσει ένα τρομακτικό πρόσημο θετικό στην πόλη, θα γίνει ένας πνεύμονας. Έχει καταστραφεί πάνω, θα έχει κάνει τόσες φορές, θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα αυτή. Ναι. Υπάρχουν άλλα πάρκα, το Γουδί. Πόσα χρόνια συζητάμε. Είναι διάφοροι όμοροι δήμοι να συνοηθούν και επιτέλους να αναβαθμιστεί και να μπουν περιοχές με πάρα πολύ πράσινο. Το λέω αυτό διότι χωρίς ακραίες παρεμβάσεις μπορούμε να προχωρήσουμε σε συμπαγείς χώρους πρασίνου και ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε τα δώματα και να βάλουμε ψυχρά υλικά και πράσινα δώματα, νέες αρχιτεκτονικές δομές όπως είναι κρεμαστοί κήποι, ναι, πράσινες διαδρομές που θα καταλήγουν στους λόφους, στο λόφο του Στρέφη που είναι παρατημένος. Αυτό που λέτε για τους λόφους είναι μια έτσι πολύ σοβαρή ιστορία. Ας πούμε, διαφημίζεται αυτές τις μέρες η επαναλειτουργία του Λυκαβητού. Ωστόσο, όσοι τέλος πάντων πηγαίνουν εκεί και τρέχουν ή περπατάνε, λένε ότι οι διαδρομές μέσα και τα λοιπά είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα δάσος σχεδόν, σε ένα άλσος τέλος πάντων σχεδόν παρατημένο. Έχει σηκωθεί και πάρα πολύ συζήτηση για το λόφο του Στρέφη. Με τι όρους και με τι ιδεολογικούς όρους αναπλάθεται αυτόν τον καιρό και λοιπά. Τι λέτε γι' αυτά? Λέω ότι έχουμε μία διαφορετική προσέγγιση ακριβώς για το πώς προχωράμε στις μεγάλες αναπλάσεις. Και μιας και λέμε για τους λόφους, να πω ότι η βασική λογική για να αντιμετωπίσουμε και τις πλημμύρες είναι αυτό που λέμε ορεινή υδρονομία. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν 5 βουνά και 7 λόφοι. Και πώς χτίζουμε λοιπόν και τα βουνά μας τα αντιπλημμυρικά και τους λόφους, πώς τους δημιουργούμε, πώς δημιουργούμε αντιπλημμυρική προστασία, πώς δημιουργούμε συγκεκριμένες χωροθετήσεις έτσι ώστε να συγκρατούμε τα νερά και βεβαίως πώς μπορούμε να τους αναπλάσουμε με έναν τρόπο ο οποίος να είναι περιβαλλοντικά φιλικός και να δημιουργεί συνθήκες για ψυχαγωγία και διασκέδαση στους απλούς πολίτες. Ακούω δηλαδή ότι σε αυτές τις περιοχές, γι' αυτό και οι άνθρωποι εκεί είναι σε έξαλλη κατάσταση σε κάποιους από αυτούς τους λόφους, είναι όλα παρατημένα. Δεν υπάρχουν μονοπάτια, δεν υπάρχει φωτισμός, δεν υπάρχουν για τα αδέσποτα φαγητό και νερό, δεν υπάρχουν χώροι για να παίξουν τα παιδιά και εδώ θέλω να κάνω μια επιπλέον προσθήκη. Δεν υπάρχουν χώροι γενικά για ψυχαγωγία στην Αθήνα. Ναι.
είναι μια παιδική χαρά ανά 8.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι σχεδόν μια παιδική χαρά ανά 2.000 κατοίκους. Και επίσης σε πάρα πολλές περιοχές δεν υπάρχει χώρος για να παίξουν 5x5 ποδόσφαιρο και αναγκάζουν να πληρώνουν χρήματα και να πηγαίνουν εκτός Αθηνών σε άλλες περιοχές για διασκέδαση. Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε, το δικαίωμα της πόλης στον ελεύθερο χώρο, το δικαίωμα της πόλης στην ελεύθερη πρόσβαση, και το διεκδικούμε αυτό για να βελτιώσουμε την πόλη και συνολικά τη ζωή μας. Όταν μιλάμε για την αυτοδιοίκηση και ειδικά για μεγάλες πόλεις, αρχιτεκτονική της πόλης, λειτουργία της πόλης κλπ, υπάρχουν συγκεκριμένα έτσι debate που μπαίνουν στο τραπέζι. Για παράδειγμα, εστίαση, προσβασιμότητα, πεζοδρόμια κτλ. Μπορεί να βρεθεί χρυσή τομή. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν περιοχές που το πεζοδρόμιο είναι σκάρτα 2 μέτρα. Βεβαίως. Τι τραπέζι να χωρέσει εκεί? Ή εκεί αποδεχόμαστε ότι δεν θα μπορεί να περάσει ένας πατέρας ή μια μάνα με ένα παιδί, για να μην μιλήσω για έναν πολίτη με κινητικά προβλήματα, ή δεν ξέρω, ή δεν μπορεί εκεί να πάρει άδεια κάποιος να βγάλει τραπέζι έξω. Πρόγραμμα ελευθερίας του δημόσιου χώρου. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν περιοχές όπου να μην μπορεί να υπάρξει η οικογένεια να μεταφέρει το παιδί με το καροτσάκι, να μην μπορούν το κίνημα των αναπήρων με τα αμαξίδια. Άρα αυτή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Και ξέρετε, είχαμε επισκεφτεί και την... Αυτό μεταφράζεται και σε... κανόνες. Και... Και σε κάποιες οικονομικές επιπτώσεις. Βεβαίως. Για επιχειρήσεις που λειτουργούν σε τέτοιες περιοχές. Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Ναι. Ξόκυλε η κατάσταση με την πανδημία. Εντάξει, ήταν ειδικές συνθήκες, αλλά μετά δεν ξαναμαζεύτηκε. Δεν έχουμε τώρα πανδημία όμως. Μετά δεν ξαναμαζεύτηκε. Άρα και οι ίδιοι καταστηματάρχες μας λένε ότι να μπει μια τάξη με τα τραπεζοκαθίσματα. Να εφαρμοστεί ο νόμος. Και πήγαμε και στη δημοτική αστυνομία και μας είπαν οι άνθρωποι ότι εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα, αλλά η δημοτική αρχή θα το τηρήσει ή θα σβήνουμε με τα παραβάσεις. Άρα εμείς τι λέμε, ότι θέλουμε να εφαρμοστεί ο νόμος και εγγυόμαστε, και εγώ εγγυόμαι ότι αυτό που λέω το εννοώ. Και ένα δεύτερο σημείο. Σε περιοχές που πολύ σωστά λέτε, που δεν υπάρχει πολύ πεζοδρόμιο, θα περιορίσουμε τα τραπεζοκαθίσματα. Δεν μπορεί στην Αθήνα σήμερα να μην υπάρχει χώρος για τους πεζούς. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα και μετά θα συζητήσουμε βεβαίως και τα θέματα με τις υπηρεσίες, με τα μαγαζιά. Και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι οι ίδιοι καταστηματάρχες και το εμπορικό επιμελητήριο, και μιλάμε και με άλλους συλλόγους και συνδέσμους, μας λένε ότι και εμείς θέλουμε πάρα πολύ και τα πεζοδρόμια και την τάξη και το νόμο, αλλά να εφαρμόζεται για όλους. Γι' αυτό θέλω να πω ότι θα το προσπαθήσω πάρα πολύ. Είναι βασική αρχή ότι θα τηρείται ο νόμος σε κάθε περίπτωση. Δεύτερο debate. Πεζοί αυτοκίνητα. Συνήθως ξεκινάνε όλες οι δημοτικές αρχές με φιλόδοξες διακηρύξεις για πεζοδρομήσεις. Κάπου στην πορεία αυτό κουρεύεται, μειώνεται, στενεύει, ενίοτε ακυρώνεται. Πόσο αυτοκίνητο χωράει στο κέντρο μιας πόλης πια? Επειδή τώρα τελευταία κυκλοφορώ, όπως φαντάζεστε, πάρα πολύ στο κέντρο της Αθήνας, η κατάσταση είναι χαοτική. Δεν βάζω καν τα τουριστικά πούλμαν στη μέση. Για να κάνεις μία έτσι απόσταση 200-300 μέτρα με τα πόδια, είναι απίστευτο το νέφος, η ρήπανση που εισπνέεις. Και εδώ θέλω να πω ότι το Φεβρουάριο του 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας κατήγγειλε, διότι είναι πολύ ψηλά τα επίπεδα ρήπανσης και δεν κάνουμε τίποτα για να τα βελτιώσουμε. Και βεβαίως για να μεταφερθείς από μια περιοχή εκτός του κέντρου στο κέντρο είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, διότι δεν υπάρχει οι δημοτικές υπηρεσίες για να συνδέσουν το μετρό. Και επίσης και λέω το εξής. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο πείραμα στην Αθήνα, το οποίο είναι τελείως λάθος. Για παράδειγμα, έχει κλείσει η Βασιλής Σόλγας, όπως ξέρετε και εσείς, και έχει κοπεί η Αθήνα στα δύο. Και για να πάει κάποιος από το ΜΕΤΣ στην Ακρόπολη, εν πάση περιπτώσει στο κέντρο, πρέπει να περάσει απαραίτητα από το Σύνταγμα ή την Ομόνοια. Αυτό με ποια μελέτη ακριβώς έγινε? Εκτός δηλαδή από το χάος που έχει δημιουργηθεί από τα 3 χρόνια του μεγάλου περιπάτου, μια σειρά από λοιπές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν δημιουργήσει επιπρόσθετο φόρτο. Πρέπει να διώξουμε τα αμάξια από την πόλη? Πρέπει. Από το κέντρο της πόλης. Το κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Αλλά με σχέδιο και πρόταση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει να φτιάξουμε δημοτικές συγκοινωνίες που να συνδέονται σωστά με το μετρό. Λέω δημοτικές γιατί είναι στην ευθύνη του Δήμου.
με το μετρό και ταυτόχρονα να δούμε με ποιον τρόπο θα προσεγγίσουμε και άλλους τρόπους ήπιας, βιώσιμης κινητικότητας με κάποιες περιοχές με ποδηλατόδρομους, που να δημιουργήσουμε σωστό δίκτυο για ποδηλατόδρομους και όλα αυτά να γίνουν. Γιατί σήμερα να πούμε είναι όπου υπάρχουν, είναι τυφλοί. Τελείως. Δεν οδηγούν πουθενά. Δεν οδηγούν πουθενά. Τελειώνουν, δηλαδή πρέπει στιγμή να κουβαλήσεις το ποδήλατό σου για να το πας σε μια περιοχή να κάνεις ποδήλατο 20 λεπτά και μετά να το ξανακουβαλήσεις για να το πας σπίτι σου. Και αυτό παγκόσμια πρωτοτυπία. Ή να κάνεις το σταυρό σου και να βγεις στον δρόμο με το αυτοκίνητο. Μεγάλο κίνδυνο. Ναι, μεγάλο κίνδυνο. Οπότε λέμε ότι χρειάζεται εδώ ένα σχέδιο για να διώξουμε σιγά σιγά με ομαλό όμως τρόπο το αυτοκίνητο, ενισχύοντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τη δημοτική αστυνομία, ποδηλατόδρομους και ξαναλέω, όλο αυτό πρέπει να γίνει με πολύ ομαλό τρόπο. Είναι πάρα πολύ κουρασμένος ο κόσμος στην Αθήνα με την ιστορία αυτή την κυκλοφοριακή. Και νομίζω ότι πρέπει να ανασάνουν και εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση, θα την παρουσιάσω και σε λίγες μέρες, για το πώς μπορούμε σε βάθος τετραετίας να περιορίσουμε κατά 50% την κυκλοφοριακή φόρτιση στο κέντρο της Αθήνας, που νομίζω θα δημιουργήσει και πολύ μεγάλη ανάσταση συνολικά σε όλη την Αθήνα. Η όλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για το κατά πόσον το Airbnb, τα λουκέτα που μπαίνουν σε παραδοσιακά μαγαζιά, ακόμη και το πόσημα της πόλης, εστιατόρια, σινεμά κλπ, σε συνδυασμό και με το σχέδιο μεταφοράς 10-15 υπουργείων στην Πυρκάλ, στον Ιμητό, είναι κάτι που σας απασχολεί? Φοβάστε μήπως γίνει Disneyland για τουρίστες στο κέντρο? Βεβαίως, πολύ κρίσιμα θέματα. Ξεκινάω με την Πυρκάλ και έχω την εξής ερώτηση να κάνω. Θα φύγουν πάρα πολλά υπουργεία και θα πάνε στην Πυρκάλ. Τι θα γίνουν εκεί τα κτίρια αυτά, ξενοδοχεία? Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει. Μέχρι τώρα, ό,τι αδειάζει, ξενοδοχείο. Ακριβώς. Άρα είμαι αντίθετος με το να γίνει η Αθήνα ένα απέραντο μολ και είμαι αντίθετος με το να γίνει η Αθήνα μια πόλη μόνο επισκεπτών. Πρέπει να είναι μια πόλη κατοίκων και επισκεπτών. Βεβαίως είναι πολύ σημαντική η οικονομική ωφέλεια που δημιουργείται και για κάποιους ανθρώπους που έχουν ένα διαμέρισμα ή ένα μικρό χώρο και τον νοικιάζουν και τους δημιουργεί μία προσθέμενη αξία, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι αυτό που συζητάμε σήμερα. Ναι. Συζητάμε για τρομακτικές κτηριακές εγκαταστάσεις και κτηριακές υποδομές. Μάλιστα, τις αγοράζουμε χρυσή βίζα με την ιστορία αυτή. Τρίτες χώρες, Ρωσία, Κίνα και δεν ξέρω και ποιες άλλες, έρχονται από τις τρίτες χώρες εδώ. Το κάνουν Airbnb, έρχονται από τις τρίτες χώρες εδώ. Δεν μείνει τίποτα στην Αθήνα. Και λέμε ότι αυτό είναι ανάπτυξη. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται πολυχρησία. Δεν μπορεί μόνο μία χρήση που να είναι το ξενοδοχείο, δεν μπορεί να υπάρχουν ολόκληρα τουριστικά συγκροτήματα, για παράδειγμα στην Κολοκοτρώνη, και να μην βλέπεις πουθενά ένα κουδούνι με ένα όνομα. Δεν μπορεί να έχουν φύγει τα μικρομάγαζα από ολόκληρες περιοχές. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Σίγουρα όχι σε μια λογική βιώσιμης ανάπτυξης. Υπάρχει τρόπος να πούμε ποιο είναι το ποσοστό. Λέγεται φέρουσα ικανότητα. Το αποφασίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να περιμένουμε αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση. Πόσο μπορεί να σηκώσει η πόλη? Ακριβώς. Σε απλά φέρουσα ικανότητα είναι ακριβώς πόσο μπορεί να σηκώσει κάθε γειτονιά η πόλη. Ναι, ναι, ναι. Διότι δεν μπορεί στη Μακρυγιάννη να είναι όλος τουρισμός και σε άλλες περιοχές να μην είναι καθόλου. Πρέπει να απλωθεί και το Airbnb και να υπάρξει μια συνεργασία με τις πλατφόρμες για να αποφορτιστεί και να υπάρξει διάχυση. Είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα φέρει αυτό το περίφημο προεδρικό διάταγμα μέχρι το τέλος Αυγούστου. Πούντο. Άρα νομίζω ότι είναι μια απόφαση συνολικά της κυβέρνησης να το αφήσει χύμα την ιστορία αυτή. Όμως επιμένω ότι είναι λάθος, διότι ούτε οικονομικά συμφέρει την πόλη και βεβαίως θα δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα και εγκληματικότητας και όχι μόνο. Ακόμα και οι τουρίστες, ξέρετε, λένε ότι καλύτερα να πας, άμα μπείτε και στα σχόλια στις πλατφόρμες, σε περιοχές που είναι ζωντανές, όπως λένε στην Κυψέλη, όπως σε άλλες περιοχές στο Μέτς, και όχι στο κέντρο που πια λένε είναι σαν να είναι απόκοσμο, σαν να μην μένει κανείς. Τώρα, σενάρια δεύτερου γύρου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν περάσετε εσείς στο δεύτερο γύρο, σε ποιους ανθυποψηφίους σας θα αποταθείτε για να τους ζητήσετε να σας στηρίξουν, ποιον η ψήφος σας ενδιαφέρει, αν μπαίνετε στη λογική των προοδευτικών μετόπων, των μπλοκ κλπ. Και επίσης, εάν στο δεύτερο γύρο δεν είστε εσείς και είναι ο νυν δήμαρχος που στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Ζαχαριάδης που στηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ, θα δημοσιοποιήσετε στήριξη σε κάποιον από τους δύο και σε ποιον? Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι και ένας συνυποψήφιος ο οποίος δεν θα έπρεπε να είναι και έδωσα μάχη για να μην είναι. Και νομίζω ότι θα έπρεπε όλοι στον κύριο Κασιδιάρη και στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής να πούμε ένα μεγάλο όχι, και αυτό δεν έγινε. Υπήρξε και
τροπολογία στη Βουλή που δεν ψηφίστηκε και μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Όμως σε κάθε περίπτωση, για να απαντήσω και στην ερώτησή σας, εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι ένας τρίτος γύρος εθνικών εκλογών. Και ότι πρέπει να είναι μια αυτοδιοικητική προσέγγιση που να μιλήσει για την Αθήνα και τα προβλήματά της. Γι' αυτό και μέλημά μου είναι να μην πάμε σε συζητήσεις και συμφωνίες κορυφής, αλλά σε συνθήκες βάσης και να δημιουργηθούν όποιες συγκλήσεις, και εμένα μου αρέσουν και σαν άνθρωπο και οι συγκλήσεις και οι συνεργασίες, στις γειτονιές. Mm-hmm. Άρα έχουμε τη χρυσή ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα θέματα με τους ανθρώπους, την ατζέντα μας, αυτά που συζητάμε σήμερα μαζί και σε ευχαριστώ πολύ, και να δούμε ποιες είναι οι αποφάσεις, οι προτάσεις, οι προσδοκίες και οι δυνατότητες που κάθε γειτονιά θέτει και οριοθετεί, και από αυτές μπορούμε να δούμε μετά και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Τώρα όμως, mm-hmm, νομίζω ότι είναι η ώρα να συζητήσουμε, να μιλήσουμε με τους πολίτες και εκεί να διαμορφωθούν οι όποιες συμφωνίες και συμμαχίες και όχι σε επίπεδο κορυφής. Κύριε Δόκα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Χάρης Δούκας, υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, στηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε για να ανοίξουμε το πολιτικό μας πάνελ.